Είχε και κουζίνα δίπλα μετά, σηκωθήκατε και μαγειρέψατε. Καλά, και έδωσε το τηλέφωνο στο παιχνί μετά. Εδώ το κληρώνουμε. Να ακούσουμε. Παιδιά, θα σε σκοτώσω, ειλικρινά σας το λέω. Πάτε καλά. Συγγνώμη. Δεν είπατε επεισόδιο. Και δεν ακούμε. Παρασκήνια. Απ' τη σκηνή, παρασκήνια. Πες μας τι δεν φορούσες. Συγγνώμη, δεν είπατε επεισόδιο γιατί ντρεπόμουν και το βάζετε στην εκπομπή μας. Είναι δυνατόν ποτέ αυτό το πράγμα που κάνετε? Εμείς το είδαμε όλοι. Εμείς δεν ντρεπόμαστε. Είναι σε σύριαλ του Αντένα, όπως λέγεται το σύριαλ. Ελεύθερος και ωραίος. Χθες ήταν το δείξα αυτό. Ναι, οκ, παιδιά, τι φορά. Τι φορά, παιδί μου από κάτω. Εσόρουχα. Φοράμα του δέρματος, φυσικά. Εσόρουχα. Ναι, ωραία. Και πώς έγινε η ερωτική σκηνή, θα μας ενδείξει λίγο. Αυτή δεν παιδιά, να σας πω, είναι πάρα πολύ αστείο. Δύο άνθρωποι που δεν γνωρίζονται να φιλιούνται και να κάνουν και ερωτικές σκηνές. Θα σας πω αμέσως, πρέπει να σας το δείξω κιόλας. Γιατί και εγώ ήταν η πρώτη φορά που. Φέρτε ένα κρεβάτι, παιδιά. Όχι, αλλά όταν πήγα. Δεν συζητώ καν ότι όταν πήρα το σενάριο για τη συγκεκριμένη σκηνή στα χέρια μου, ήταν το καλοκαίρι, μέχρι να έρθει ο Οκτώβρης, οπότε και γυρίστηκε, είχα άγχος. Τι θα κάνω τώρα εγώ? Θα φιλήσω άντρα? Θα με βάλει στο κρεβάτι? Πάρτε το και θα σας πω. Έφυγα, είδες. Πρέπει να φύγουμε. Έχω σπαστεί. Ναι. Λοιπόν, εσύ κάτσε εδώ, άραξε. Φάει κάτι, κάνει κανένα ντουζάκι και όταν φεύγεις κλείσει την πόρτα, εντάξει. Θα με πάρεις τηλέφωνο? Θα με πάρεις τηλέφωνο. Ρώτησε κάτι. Ναι. Αυτό. Μην δείξετε άλλο, μην το δει η μαμά μου. Της είπα χθες να κοιμηθεί νωρίς. Λοιπόν, να σας δείξω πώς γίνεται αυτό. Ναι. Το έχω κι εγώ πορεία. Οι ερωτικές σκηνές, βέβαια, αυτό είναι μια. Σειρά, η οποία είναι κομμόδια, 20 πάνω. Μπορώ να το δείξω με την Ολγίνα για να καταλάβουνε, γιατί το έχει πολύ ονάσος. Η Ολγίνα κάνει τον Περνή. Ναι, ναι. Τι γίνεται, εγώ νόμιζα ότι όταν θα έρχονταν ο Μέμος από πάνω μου, θα ήταν από πάνω μου και τα πόδια μου θα ήταν ανοιχτά. Ναι. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Πώς γίνεται. Ξαπλώνει εδώ, βάζει κορμάκι από εδώ, ναι. Όλο, δεν με ακουμπάει ο άνθρωπος πάνω μου και με έχει. Απέχει. Στο πλάι. Στο πλάι, παιδιά. Με έχει πάνω κάτω, πάνω κάτω, χωρίς να είναι. Τέτοιο, χωρίς να είναι τα πόδια μου ανοιχτά. Ναι, άρα και αυτό το φιλί. Το φιλί δεν γίνεται. Το φιλί δεν το μπορούσα εγώ αυτό. Δεν γίνεται πάνω στα χείλη, το κλέβουν λίγο. Το κλέβουν. Όχι, εμείς δεν το κλέψαμε. Το κάνατε. Το κάναμε. Πώς φυλάει ο Μέμος Μέμος. Πολύ ωραία, Μέμος. Πολύ ωραία. Συνήθως πάντως το κλέβουν. Κλέβουν βέβαια και τη γωνία η κάμερα. Όχι, το κλέβουν. Δεν μπορούσα, παιδί μου. Με έβαλε κάτω, με πόνεσε. Μου τέντωσε τα χέρια, παιδιά, το καταλάβα. Σε πόνεσε. Παιδιά, έφυγα από το γύρισμα και έλεγα. Κακοποιημένη. Κάπως έτσι. Λοιπόν. Ζήσατε, να πω τώρα για το Xperia. Ζήσατε άλλη μια σκηνή απομυθοποίηση ελληνικών σύριαλ. Δεν σε βλέπω να παίζεις αλλού. Δεν είχα σκοπό. Να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει εδώ που είμαι. Δεν θέλω να φύγω. Έτσι. Λοιπόν.